προαναγγέλλεται ότι θα κλείσετε ένα μάτι και θα είσαστε, λέει, γενναιόδωρος πάλι μαζί μου. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πρέπει να αποφασίσουμε κάτι εδώ. Περί τίνος πρόκειται? Θέλουμε το status quo να τηρήσουμε με όλα τα ολισθήματα και όλα τα κακώς κείμενα αυτά να διαχειριζόμαστε στην Ευρώπη και στο τέλος να αποτύχουμε, ή θέλουμε μια νέα δημοκρατική κοινωνική Ευρωπαϊκή Ένωση που θα αποτολμήσουμε ως τόλμημα και ως εγχείρημα, ως διακύβευμα? Εδώ πιστεύω ότι εκ βάθρων πρέπει να εξηγιανθεί το ευρωπαϊκό θεσμικό οικοδόμημα και να μην κάνουμε μερεμέτια. Το ευρωπαϊκό αυτό, ο ευρωπαϊκός οίκος πρέπει να γίνει πάλι κατοικήσιμος, και για τους πολίτες πάλι στέγαση με ασφαλή διαμερίσματα, με δυνατότητα προοπτικής για το μέλλον, για τους νέους, για τη νέα γενεά, για την απασχόλησή τους, για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης φτώχειας και της, των προβλημάτων. Κάνουμε όμως πολύ λίγα πράγματα και δεν πιστεύουμε σε όλα αυτά πια. Δεν τα πιστεύουμε όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν πυροτεχνήματα υποσχέσεων που δίνονται λαϊκίστικα. Κανένας δεν είπε ξεκάθαρα ότι μέχρι τούδε προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να στοιχηματίζει δηλαδή στη συνολική ανταγωνιστικότητά της, και αυτό να αποβαίνει πάντα εις βάρος των πολιτών στο τέλος, που θα πληρώνουν τα σπασμένα και όλα τα βάρη των χρεών και την επιβάρυνση των εθνικών προϋπολογισμών και τις περικοπές των κονδυλίων στον εθνικό προϋπολογισμό για τις ανάγκες τους, ιδιωτικοποίηση δημόσιων κρατικών υπηρεσιών κτλ. Αυτό είναι ακριβώς το σημείο. Όμως, αν δεν αλλάξουμε όλα αυτά, αν δεν αλλάξουμε αυτές τις προοπτικές μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε θα γυρίζουμε σε ένα φαύλο κύκλο. Η γάτα θα δαγκώνει συνέχεια την ουρά της. Δεν θα υπάρχει διέξοδος. Δεν θα υπάρχει δυνατότητα διαφυγής. Θα υπάρχουν διαρκώς ένας διαρκής εγκυβωτισμός, μία, ας το πω έτσι, πορεία χωρίς προοπτική. Τι είναι αυτό που θέλουμε να κάνουμε? Όταν τίθεται αυτό το ερώτημα, γιατί έχουμε αναδυόμενο εθνικισμό και όλο και μεγαλύτερες τάσεις εθνικισμού στα κράτη-μέλη, τότε εδώ υπάρχει ένα αίτιο. Επειδή οι κυβερνήσεις αφεαυτών τους συνεισφέρουν να απλώσουν το κόκκινο χαλί, τον τάπητα αυτό, υπέρ τέτοιων εξελίξεων, και στο τέλος να ελαχιστοποιείται η Ευρώπη. Αφήνεται στους ακροδεξιούς λαϊκιστές αυτή η, ας το πω έτσι, δραστηριότητα και πρωτοβουλία. Αυτός είναι ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους που αντιμετωπίζουμε, και δεν άκουσα το τι πρέπει να γίνει για να αντιμετωπιστεί αυτός. Υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να εκδημοκρατιστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, να υπάρξει ένα πλαίσιο δημοκρατικής διαμόρφωσής της, και εδώ τα πράγματα δυστυχώς δεν υπάρχουν, και βλέπουμε σε σχέση με αυτά που χρειαζόμαστε, είναι πολλά περισσότερα αυτά που χρειαζόμαστε. Για δείτε για παράδειγμα τις ευθύνες σας σε σχέση με τις πρωτοβουλίες για τους πολίτες. Δεν είπατε, δεν έγινε τίποτα, δεν αναφέρθηκε γι' αυτό. Εδώ λοιπόν για τα θεμέλια τα δημοκρατικά δεν κάναμε τίποτα. Για το πώς θα διαμορφώνεται αυτό το πλαίσιο με τους πολίτες και υπέρ των πολιτών. Διατυπώνω την ερώτηση προς εμάς και εσείς να τη διατυπώσετε στο Συμβούλιο. Βλέπουμε ότι ο προηγούμενος πρόεδρος της Επιτροπής, ο κύριος Μπαρόζο, για τα ερωτήματα ποιος κυβερνά την Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα, δόθηκαν τέτοιες απαντήσεις όπως οι λομπιίστες. Δεν είναι, λέει, οι δημοκρατικά εκλεγμένοι, τα αιρετά μέλη που εκλέγονται από τους πολίτες για να τους εκπροσωπήσουν. Και δεν επαρκούν όλα αυτά να αναφέρονται σε σχέση με τον Μπαρόζο και τους λομπιίστες. Κάντε κάτι παραπάνω, σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, κύριε Γιούνκερ. Κατανοήστε επιτέλους ότι οι πολίτες θέλουν να συμμετάσχουν, θέλουν να εμπλέκονται και να συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούν να λαμβάνουν τετελεσμένες αποφάσεις ως πραγματικότητα και ως τετελεσμένα γεγονότα. Άκουσα πολλές φορές να αναφέρεστε σε αυτά τα θέματα. Σε ποιον απευθύνεστε, σε ποιον ζητάτε να ανταποκριθεί? Εσείς πρέπει κάτι να κάνετε ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Συμβούλιο να δράσει για να υπάρξει κάποια βελτίωση. Εδώ είδαμε ότι το Brexit αποφασίστηκε με ένα δημοψήφισμα. Και τώρα μπορούν να γίνουν, λέει, πράγματα τα οποία στο παρελθόν δεν μπορούσαν να είχαν γίνει. Τότε τι κάνουμε? Συζητούμε για μια κοινή ασφάλιση ανέργεια
ανέργων. Συζητούμε για κοινούς ελάχιστους ευρωπαϊκούς μισθούς για τους εργαζόμενους. Αυτά είναι τα ερωτήματα τα οποία πρέπει να διατυπώσετε. Αναμένουμε συγκεκριμένες ερωτήσεις και απαντήσεις ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε θετικά. Κυρία Τσίμερ, παρακαλώ ολοκληρώστε, λέει ο πρόεδρος. Η κυρία Τσίμερ, παρακαλώ σταματήστε τους αριστερούς να τους εντάσσετε και να τους ευθυγραμμίζετε σε μία γραμμή και να τους ταυτοποιείτε με τους ακροδεξιούς που θέλουν να γύρουν φράχτες και σειρματοπλέγματα. Ευχαριστώ.